να πω. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Αυτό που είπα το πρωί, το πριν για τη United, ισχύει και για τον ΠΑΟ. Ναι. Από το 85 η ομάδα έχει να πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Φέτος, έτσι πως παρουσιάζει, ειδικά μετά από αυτό που είδαμε με τον Ολυμπιακό, έτσι πως παρουσιάζονται και ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά, εγώ πιστεύω, ΠΑΟΚτσής βλέπει τον Ολυμπιακό, γιατί εντάξει, γιατί την ΑΕΚ έχει περάσει και χειρότερα, και δεν λέει αυτό τον παίκτη να τον είχα στο ρόστερ, όπως έκανε παλιά. Δεν μας λέγανε παλιότερα οι Ολυμπιακοί, ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ χωράει στην 11η του Ολυμπιακού. Ναι. Με αυτά που βλέπουμε τον Ολυμπιακό, κάλλιστα και εμείς ΠΑΟΚτσίδες φέτος μπορούμε να λέμε. Ποιο παίξε το αντίθετο, που είναι να έρθει εδώ. Ωραία. Σε επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Ναι. Άρα λοιπόν νίκες με το Στανιό και δόξα τω Θεώ. Νίκες με το Στανιό. Δεν έχω προπονητή για να πετύσω να παίξει μπάλα. Ναι. Ο άνθρωπος ακόμα και από τον, τον τρόπο που ντύνεται πρέπει να πάει στον. Μπορεί να κάνει για χαρτζηλικάκι στο Μακεδονία Παλά τον Καρσόνι. Ποιο. Με το άσπρο εδώ και με το μπλε. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ό,τι μπορεί κάνει, μπράβο του, συγχαρητήρια. Πήραμε σήμερα τη νίκη. Εντάξει, ο άλλο μόνο με το κεφάλι μπόρεσε κτλ. Τα Γιάννενα έδειξαν ότι πιστεύω ότι ο Γιάννης Πετράκης ίσως είναι ένας από τους με διαφορά από τους πιο συνειδητοποιημένους Έλληνες προπονητές που υπάρχουν και αυτό ακριβώς έδειξε σήμερα σε σχέση με Ουζουνίδη και Χάση γιατί ο Ουζουνίδης έχασε θεωρώ επειδή δεν έχει καταλάβει το επίπεδο που έχει φτάσει πλέον ο Παναθηναϊκός 4-4-2 ναι, και προσπαθεί να... ναι, ότι ο Παναθηναϊκός με την βαριά φανέλα θα τους κερδίσει όλους κτλ. Και ο Χάση νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ακόμα είναι ο μεγάλος Ολυμπιακός στο Μαδάρα πάει με το 0-2 και γίνεται ξετύλα. Μπράβο, λοιπόν, στο... Μπράβο λοιπόν στο Γιάννη Πετράκη, ο οποίος καταλαβαίνει ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος του. Εντάξει, τώρα αυτά που έκανε μετά, που μου βάζε σολτάνιδες και τα λοιπά. Εντάξει, για τα μάτια του κόσμου και για το Θεαθήνε, δεν είχε και κανένα νόημα, δεν φοβήθηκα. Έκανε δύο κινήσεις ο Πετράκης, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές. Ήταν φυσιολογικές, αλλά δεν νομίζω ότι θα είχαν αποτέλεσμα. Ναι. Το Σαμπράνο είναι πιστεύω ίσως η μοναδική καλή μεταγραφή. Πολύ καλός. Ναι. Δηλαδή εντάξει, το ότι αυτή τη στιγμή έχει φύγει ο Τζιόλης και δεν μπορούμε να βρούμε την Τζιόλη με Μαουρίσιο, Σάχοφ. Σήμερα... Αν εξαιρέσω το ότι ο Σάχοφ πατάει, ο Μαουρίσιο πατάει περιοχή, κατά τα άλλα παράδεκτος. Σήμερα... Και αυτό δηλαδή μας τον φέρανε... Σήμερα ήταν φανταστικός ο Πέλκας. Ναι. Έδειξε ότι εγώ έχω μάθει, έχει δουλέψει ατομικά. Δυνάμωσε τα πόδια του. Βιολογικά είναι πολύ καλός. Έκανε 2-3 κούρσες από το χώρο του άξονα εκεί όπου ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν πήγε. Ο ΠΑΟΚ πήγε με τον Μπέλκα μόνο από τον άξονα. Πήγε σε πολλά φορτώματα πάνω στον Πρίγιοβιτς, τον οποίο ο Πρίγιοβιτς, ο Πετράκης, έβαλε κοντά του κολλητά ένα center back 20 χρονών που αν τον δουλέψουνε στην ταχυδύναμη μπορεί να γίνει center back, το Μαυροπάνο. Και ακούς και είδε ότι ο ΠΑΟΚ είναι 20 χρονών. Και δεν είναι τυχαίο ότι στη φάση που είναι εκτός ο Μαυροπάνος και είναι μόνος του άλλος το βάζει. Ναι, δηλαδή ο Πρίγιοβιτς σήμερα ήταν τραγικός. Θα πεις ρε κουφάλα, όχι! Κουφάλα θα με πεις αφού θα με ακούεις πρώτα. Έχει πάρει επάνω το Μαυροπάνος, έχουν κάνει καμιά 25 φορτώματα από το Λέοβατς, από το Βιερίνια, Βιερίνια τα πούμε, από το Μάτος, και από τον Μπέλκα 3-4 γεμίσματα που δεν μου αρέσανε. Όταν έμπαινε κάθετο ο Μπέλκα ήταν φανταστικός. Όπου ήταν τα φορτώματα καλά, αλλά δεν υπήρχε Πρίγιοβιτς. Ή του την έπαιρνε ο Μαυροπάνος, ή ας πούμε ήταν πολύ άσχημα τα φορτώματα από την πλάγια γραμμή. Φεύγει όπως λέει ο Γιώργος ο Μαυροπάνος 2,5 λεπτά, τραυματίζεται και βρίσκει την ευτυχία. Πάω και εκεί να κάνει τον κόλπο στον αέρα πάλι. Συγγνώμη, λέω. Ήταν και έτοιμος να μπει και δεν τον άφησαν. Ποιον? Το Μαυροπάνο. Το Μαυροπάνο. Τα βλέπω όλα τα παιχνίδια. Ναι. Πεζόταν το παιχνίδι, δεν μπορεί να μπει. Δεν πεζόταν, ναι. Πεζόταν πριν... μια χαρά το παιχνίδι. Καλά. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Λεπτομέρειες, ένα μη της... Λέω. Μη το αρχίσεις, κλαις και σαν το Σάββατο. Δεν κλαίμε, ρε. Δεν θέλεις, ήρανε 7 με εκείνος. Λέει, γέρο, δεν γουστάρουμε, λέει. Ρε άνθρωπε, κλαίμε, είμαστε αγέροχοι. Αγέροχοι, αλλά κλαίς. 44 πρωταθλήματα έχω. Και πες χάνω ένα. Αυτή η καρέκλα εδώ. Και πες χάνω ένα. Αυτή η καρέκλα εδώ. Να τα κάνεις με 44 πρωταθλήματα. Και τώρα ο Μαυροπάνος δεν τον άφηνα να μπει και τα λοιπά. Κασουβαρά μιλάμε. Αυτά είναι αηδία. Τα κάναμε εμείς αυτά. Όχι, όχι. Περίμενε γιατί έχω γράμματα και για τη δικιά σου τη γούνα τώρα. Τα κάναμε εγώ και ο, να μην πω, ο άλλος πέρσι αυτά τα λέγαμε. Και γελούσατε μαζί μας και μας κοροϊδεύατε. Ναι, και ναι, καλά ναι. Κάνατε και μας κοροϊδεύατε. Ναι. Και τώρα έρχεστε ναι, και λέτε ναι. Ότι το ειδικά, αν έχει γίνει αυτό, τίποτα δεν έγινε. Ή έχουμε τις καλύτερες διαιτησίες. Ρεσιτάλ του Σιδηρόπουλου. Ρεσιτάλ στον Ευαγγέλο. Το έγινε έτσι. Ρεσιτάλ. Εγώ τα λαθάκια
μου φύγε μισό πόντο, δεν τα μετράω. Το εγώ φράγμα, μετράω την πρόθεση. Η τελευταία φάση το φράγμα στο Ζηλέ τι ήτανε. Το φράγμα. Α, εγώ δεν ήξερα να στην τελευταία φάση. Δεν μου λες, ερώτηση. Ναι. Έχω τρέλα από πιτσερικάς. Σημειώνω σε όλα τα μάτια που βλέπω, πατώ σε όλα. Κάτσε να ακούσουμε. Τις καθυστερήσεις. Ναι. Άρα, οι καθυστερήσεις δείχνουν την πρεμούρα ή όχι του διαιτητή. Ερώτηση. Πώς θα δίνει ο διαιτητής του Τούμπα. Για μένα πολλά δίνει. Είσαι, είσαι τις αλλαγές. Δίνει τρία λεπτά. Ναι, δεν πρέπει να δώσει παραπάνω. Δίνει τρία λεπτά. Είναι ή τρία ή τέσσερα. Επομένως είσαι εσύ ρε. Κάτσε ρε. Ποια είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Εχανούμι. Η τελευταία φάση είναι το στημένο του Μανίνο. Όχι, που κλέβει την μπάλα. Που κλέβει την μπάλα. Κλέβει την μπάλα ο Μανθάτης από το Λιμινιό. Που έχει πλάτη στο τέρμα του ΠΑΟΚ όταν την κλέβει και τελειώνει το μάτι. Όπα! Λάθη έχει ο Σίτανζλα. Θα το δούμε τώρα. Τι να δούμε τώρα. Όταν σφυρίζει την πλάτη. Σφυρίζει στο 2:58 για να φορτώσει. Φεύγει στον άξονα με όλο το δεν έχει πλάτη. Πλάτη έχει. Ο Λιμνιός και σε 2 δευτερόλεπτα δεν προλαβαίνει να γεμίσει. Αν έχει πλάτη, θα σε κερνάω. Όλες τις συναυλίες του κόσμου. Δεν θέμα τώρα να με κερνά και να σε κερνάω. Έχει πλάτη. Δεν έχει την κλέβη ο Μανιάτη στη φίλη. Μα δεν προλαβαίνει να γεμίσει. Ο οποίος είναι τραγικός βέβαια. Ναι, βέβαια. Είναι τραγικός. Του κάθεται άσχημα του Πας. Για να βέβαια, σωστό. Και πάει ο Λίλα στο 43 και βάζει το Ρεμανθάτη. Πραγματικά, σε ασπρόμαυρα φορούσε τρελό. Διαβάζουμε για σένα 3 χρόνια ρεπορτάζ Ολυμπιακού και τι δεν διαβάζουμε. Και μπαίνεις και έχεις κάνει όλες τις πάσες πάνω στον Πάο. Όλες τις πάσες. Και έχεις χαλάσει και ό,τι καλό κάνει ο Πας. Κάνεις ένα καλό και σφυρίζει ο διαιτητής στο 2:58 γιατί έχεις γυρίσει άξονα και είναι όλος ο νομός Ιωαννίνων μέσα στην περιοχή του ΠΑΟ. Μου δείχνει την πρεμούρα του διαιτητή. Λοιπόν, να τελειώσουμε. Μπράβο στον Μπέλκα που, που παίρνει κούρσες και μπαίνει. Μ' αρέσουν οι μπουκαδόροι. Μ' αρέσει ότι δυνάμωσες τα πόδια σου. Μ' αρέσει που σκοράρεις. Μ' αρέσει που έβαλε τον Μπουκουβάλα ο Πετράκης με δεξί αριστερά, πόδι αριστερά για να κλείσει το κουλό του Βιερίνια. Και τον Καρανίκα δεξί. Ο Βιερίνια σε όλο το παιχνίδι κάνει μία σπουδαία κίνηση την οποία θέλω να βλέπω πολύ συχνά από τον Βιερίνια. Ένα κλείσιμο προς τα μέσα και ένα shoot λίγο out πολύ καλό. Από μισό λεπτό Βιερίνια. Πω γέλια. Εδώ. Εδώ δεν σε πληρώσαν 1,5 εκατομμύριο για να φορτώνει. Κάτσε λίγο. Δεν σε πληρώσαν 1,5 εκατομμύριο να φορτώνει. Να κλείνει να μπουκάρει σαν τον Μπέλκα. Σαν τον Λιμιό. Ο Λιμιό λοιπόν και ο Πέλκα είναι πιο μπροστά από σένα. Εσύ πήρε το 1,5. Εσύ πρέπει να μπει. Στο κεφάλι σου. Να μπει, να μπει, να μπει. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά. Για Λουκά Καραδίμου. Τι τον είδα, τι. Που έδωσε συνέντευξη. Τον οποίο τιμώ σαν ποδοσφαιριστή επαγγελματία και σαν προπονητή τον άνθρωπο. Ναι. Εντάξει, τιμούν συμπαθέστατο. Σε ρωτάνε ρε εσύ Καραδίμο και λες κάτι για τους Έλληνες. Είσαι βλάκα. Και απαντάς. Ποιος ο Καραδίμος. Όχι, που λέει Άσο, ότι πάγαμε. Μην μπερδεύεσαι, ρε. Τι είπε, τι. Και λέει απαντάς ρε Καραδίμο. Γιατί παράδειγμα να παίζει ο Κάμπος και να μην παίζει ο Λιμιός. Περίμενε, βρε, ο Λιμιός το παιδί είναι 20 ετών. Ο άλλος είναι 20 χρονών. Στα δύσκολα του πάω και τώρα που βγάλω ακόμη πάλι να βρεθεί και να δέσει. Μην το ξεφτιλίζετε έτσι τον άλλο επαγγελματή άνθρωπο και τον άλλο τόσα χρόνια παίζει μπάλα. Α, τέλος έξω κάμπος, μέσα Λιμιός. Ραπτό.gr Πα 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 πα, κάντε like. Πα 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 πα, like, like, πα 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 πα. Παρακαλώ. Πληροφάζει και είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να την βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727.